Τις διαδικασίε για αλλαγή χρήση των κτηρίων στο Λόφο Καστέλη σε παραδοσιακό ξενοδοχείο πρώτη τάξη, διευκολύνει όπω όλα δείχνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώ με απόφαση τη Διεύθυνση Έρευνα και Τεχνική Υποστήριξη Μελετών και Έργων Αναστήλωση στι 13 Μαρτίου χορηγείται άδεια δειγματοληψία και ανάλυση δομικών υλικών όπω και διερευνητικών εργασιών. Η εκένωση τη κατάληψη έγινε δύο εβδομάδε μετά. Απλά να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι επειδή ρωτηθήκε και, και η Δημοτική μας Αρχή αλλά και η Πολεοδομία γενικότερα για το τι ισχύει, να πούμε ότι σε κάθε κτίριο είτε διατηρηταίο είτε μνημείο οτιδήποτε που ο ιδιώτης ή ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει κάποιες εργασίες χρειάζεται μια έγκριση από το αντίστοιχο τμήμα ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια δείγματα και να κάνει κάποιες μετρήσεις το αίτημα για τη χορήγηση άδεια εργασιών στα κτίρια είχε καταθέσει η εταιρεία Μπελβεντέρε που έχει μισθώσει τα κτίρια στι 2 Φεβρουαρίου. Από αυτό που αντιληφθήκαμε, δεν σημαίνει και ότι δόθηκε η έγκριση για αλλαγή χρήση σε ξενοδοχείο. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να εκπονήσει τη μελέτη και να την καταθέσει, ώστε να δει αν θα μπορέσει να προχωρήσει στη δημιουργία ξενοδοχείου στο χώρο αυτό. Παρά την έγκριση του Υπουργείου, όμω, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χανίων δεν επιτρέπει ξενοδοχειακέ χρήσει στα διατηρητέα κτίσματα στο Λόφο Καστέλη. Εκεί υπάρχουν κάποιε χρήσει, οι οποίε είναι δεσμευτικέ, θεωρούμε πλέον. Ε, υπήρχε μια διάταξη που τι καθιστούσε μη δεσμευτικέ στι παλαιέ χρήσει, ώστε να μπορεί να γίνει ξενοδοχειακή μονάδα. Εμεί, όπω και να έχει, τροποποιήσαμε και αναθεωρήσαμε το σημείο αυτό στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ώστε να μην επιτρέπεται η χρήση ξενοδοχειακή μονάδα ε, εκεί. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων είναι στο στάδιο τη εκπόνηση. Πριν από ένα μήνα βγήκε σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατατέθηκαν ενστάσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη, ενώ έχει περάσει από την αρμόδια Επιτροπή Χωροταξία και Περιβάλλοντο τη Περιφέρεια. Στόχο τη Δημοτική Αρχή είναι μέχρι το τέλο του χρόνου το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Χανίων να έχει επικυρωθεί. Εκτό απρόπτου, η επικύρωσή του αναμένεται να ανατρέψει τον σχεδιασμό τη μισθότρια εταιρεία με την οποία έχει υπογράψει σύμβαση το Πολυτεχνείο Κρήτη θα έχει, μπορούσε να έχει άλλες χρήσεις, ε, πολιτιστικέ και γενικότερα χρήση του πολυτεχνείου. Υπενθυμίζεται ότι ο ασκός του Εόλου άνοιξε τον Μάρτιο του 2014, όταν η σύγκλιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφάσισε να προχωρήσει στην παραχώρηση του κτηρίου της Ροζανέρα στην εταιρεία αξιοποίησης περιουσίας του Πολυτεχνείου, η οποία υπέγραψε σύμβαση με ιδιώτη για την αξιοποίησή του ως ξενοδοχειακή μονάδα. Η πρώτη εκένωση της πρώην Μεραρχίας Κρητών Εγινε τον Σεπτέμβριο του 2020 μετά από 16 χρόνια κατάληψης από τη Ροζανέρα